Θέλω καταρχάς πολύ να ευχαριστήσω σεβασμιότητα για την πρόσκληση που μου κάνατε, παρά το γεγονός ότι δεν είχα θετική διάθεση όταν μου το προτείνατε. Και δεν είχα θετική διάθεση γιατί μου φαίνεται ότι ο ρόλος του περιφερόμενου ομιλητή δεν είναι και τόσο ικανοποιητικός. Πρέπει διαρκώς να μιλάς και σε άγνωστο ίσως ακροατήριο. Όταν λοιπόν μου το πρότεινε ο Σεβασμιότατος, δυσκολεύτηκα, δεν ήθελα. Τελικώς όμως, όταν το άφησα στη σκέψη μου, κάτι που μου συμβαίνει και άλλες φορές, δεν μπορώ να αρνηθώ την ευλογία αυτών των συνάξεων. Και όπως είναι ευλογία και για τον κόσμο που έρχεται να ακούσει οποιονδήποτε ομιλητή, είναι ευλογία και για τον ίδιο τον ομιλητή. Αν δεν έχει παίζει το ρόλο ενός σοφού και γνώστου των θεμάτων της πίστεως, αλλά απλώς και μόνο αν έρχεται να ανοίξει την καρδιά του και να μοιραστεί την αγωνία της πίστεως, την ευλογία της πίστεως, τη δίψα του και κυρίως την μεταξύ μας κοινωνία. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως για αυτήν την εξαιρετική ευκαιρία που μου δίνετε να βρεθώ έτσι και εγώ να σας αντικρίσω πραγματικά όλους διψασμένους, καθώς ξεχωρίσατε λίγο από το χρόνο σας προκειμένου να βρεθείτε απόψε στη συνάντηση αυτήν. Είπε ο Σεβασμιότατος ότι εγώ έτυχε να γνωρίσω εκ των Αγίων οι οποίοι προσφάτως κατετάγησαν στις δέλτους της Εκκλησίας ως Άγιοι. Και εννοούσε ασφαλώς τον Πατέρα Πορφύριο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο και τον Άγιο Ιάκωβο. Δεν συμβαίνει ακριβώς έτσι, Σεβασμιότητα. Τον Άγιο Ιάκωβο δεν τον γνώρισα ποτέ. Τον Άγιο Πορφύριο μόνο μία φορά στη ζωή μου. Τον Άγιο Παΐσιο είχα την ευλογία να τον ζήσω κατ' επανάληψη στην πορεία της ζωής μου από το 1971 και εντεύθεν αρκετές φορές και επίσης να ζήσω κάπως κοντά του για 6 μήνες. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω για τον Άγιο Παΐσιο, γιατί θα τα έχετε ακούσει κι άλλοι θα ήρθαν να ομιλήσουν. Εγώ απλώς, καθώς έτσι ερχόμασταν, και μετέφερα την σκέψη μου σε αυτή τη σύναξη που είμαστε όλοι μαζεμένοι, θα σας πω ακριβώς για την επικαιρότητα του φαινομένου της αγιότητος και την αναγκαιότητα που υπάρχει στην Εκκλησία. Το μεγάλο ζητούμενο στην εποχή μας δεν είναι κάτι άλλο παρά η αγιότητα, γιατί αυτό φαίνεται όλο και να απομακρύνεται από τον ορίζοντα της ζωής μας. Υπάρχουν εποχές στις οποίες πράγματι γεννήθηκαν Άγιοι. Υπάρχουν και περιοχές που ήκμασε το φαινόμενο της αγιότητος. Έτσι, επί παραδείγματι, έχουμε περιόδους στις οποίες έχουμε για αιώνες τους λεγόμενους τηλίτες. Από τον 5ο αιώνα μέχρι τις αρχές του 9ου αιώνος. Εμφανίστηκαν οι λεγόμενοι στυλίτες. Ένα φαινόμενο που παραξένεψε την ίδια την Εκκλησία. Και τελικώς το δέχτηκε η Εκκλησία σαν έκφραση υπερβολικής αγάπης προς το Θεό, σαν μια κίνηση ολοκληρωτικής αφιερώσεως προς Αυτόν. Και το επίνεσε ενώ στην αρχή σκανδάλισε. Κάτι ανάλογο επίσης έχουμε με τους Σαλούς. Υπάρχουν λεγόμενοι διαχριστών Σαλοί. 6 Έλληνες, 36 Ρώσοι. Στον ελλαδικό χώρο υπήρχαν πάλι στην πρώτη χιλιετία, στην ρωσική εκκλησία ανεδείχθησαν τέτοιοι Άγιοι μετά τον 16ο αιώνα, 17ο, 18ο. Και αυτοί τροφοδότησαν πνευματικά μέσα από τον παράξενο και δύσκολο να ερμηνευτεί τρόπο της ζωής τους, την ίδια την εκκλησία, της δώσαν τέτοιο απόθεμα πνευματικό, ώστε να μπορέσει να αντέξει μετά τους πειρασμούς, τους διωγμούς, τους οποίους δέχθηκε η Εκκλησία της Ρωσίας
κατά τον 20ο αιώνα, τον περασμένο αιώνα. Δεν εμφανίζονται σε κάθε εποχή τέτοια φαινόμενα αγιότητος. Η αγιότητα υπάρχει, αλλά σαν στόχος, σαν φαινόμενο πληθωρικό έντονο, δεν γίνεται πάντοτε. Και σαν η δική μας εποχή, λίγο να στερείται αυτού του πράγματος. Επίσης υπάρχουν περιοχές στις οποίες ήκμασε η ασκητική αγιότητα. Τέτοιες είναι οι περιοχές της Αιγύπτου, κυρίως ερημικές περιοχές. Ή δημιουργήθηκαν μοναστικά κέντρα, όπως είναι, ξέρω εγώ, τα Μετέωρα, όπως είναι το Άγιον Όρος, όπως ήταν η πνευματικότητα η οποία βγήκε μέσα στην αγκαλιά της Καπαδοκίας, της Μικράς Ασίας. Άλλου τύπου άνθρωποι εγενώντο μέσα από τη μήτρα της Εκκλησίας. Τι είναι ακριβώς όμως η αγιότητα? Και αυτό θα ήθελα έτσι λίγο να μοιραστώ μαζί σας. Γιατί είναι το ζητούμενο σήμερα? Σήμερα και η Εκκλησία που αποτελεί το κατεξοχήν εργαστήριο της αγιότητος δεν φαίνεται να επενείται τόσο πολύ γι' αυτό. Προχθές μόλις ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επίνεσε το έργο της Εκκλησίας διότι καλύπτει τα κενά του κοινωνικού έργου της πολιτείας, των κοινωνικών της δομών. Σαν να λέμε, και εμένα το βλέπω συνήθως στα σχολεία που πηγαίνω, τι προσφέρει η Εκκλησία, αυτό είναι. Και εννοούν τα συσίτια, εννοούν τη συμπαράσταση στη φτώχεια, στην ασθένεια, στην ανέχεια και ούτω καθεξής. Το κοινωνικό έργο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία όμως δεν έχει αυτόν τον προορισμό. Δεν είναι ο σκοπός της να αποτελέσει παράρτημα του Υπουργείου Πρόνοιας. Πρέπει να το κάνει. Και σημαντικό είναι να το κάνουμε όλοι εμείς. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός της Εκκλησίας. Ο σκοπός είναι ο εξαγιασμός, είναι η αγιότητα. Επίσης, πολλές φορές επενείται η Εκκλησία για το ρόλο που έπαιξε στην ιστορία ή στον πολιτισμό. Όλος ο δυτικός πολιτισμός βασίζεται σε αυτό που ονομάζεται χριστιανισμός και στο οποίο φυσικά το μερίδιο της Εκκλησίας είναι τεράστιο. Θέλουμε λοιπόν κάπως να καταλάβουμε γιατί ερχόμαστε στην Εκκλησία, ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας και τι σημαίνει τελικά αγιότητα. Ο Θεός ονομάζεται Άγιος. Ψάλουμε τον Τρισάγιο ύμνο. Ψάλουμε το Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ. Ακόμη και αυτό το παίρνουμε βέβαια από το όραμα του Ισαΐα όπως περιγράφεται στο 6ο κεφάλαιο. Ψάλουμε το Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος. Τι σημαίνει ότι ο Θεός είναι Άγιος? Λέει επίσης, βλέπουμε, διαβάζουμε στην Αγία Γραφή, στα αγιογραφικά κείμενα, «Κατά τον καλέσαντα ημάς Άγιον και ημείς Άγιοι εν πάση αναστροφή γεννήθητε». Αυτός που μας καλεί, ο Θεός, είναι Άγιος και μας προτρέπει όλους να γίνουμε σύμφωνα με το δικό του πρότυπο και εμείς Άγιοι σε κάθε λεπτομέρεια της καθημερινής αναστροφής μας. Λέει επίσης ο Απόστολος Παύλος, «Ειρήνην διώκετε με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριον». Επιδίωξή σας στη ζωή σας να είναι ειρηνικές σχέσεις και παράλληλα μέσα από αυτές να μπορέσετε να προχωρήσετε στον εξαγιασμό σας, στο να γίνετε δηλαδή Άγιοι, διότι χωρίς αυτή την κίνηση προς τον εξαγιασμό δεν θα μπορέσει κανείς να δει το πρόσωπο του Θεού. Ειρήνην διώκετε με τα πάντων και των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψετε τον Κύριον. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θα μπορούσαμε να ομολογήσουμε ότι αυτό το οποίο παθαίνουμε πολλές φορές καθώς ερχόμαστε στην Εκκλησία είναι το να ενδιαφερόμαστε για να κάνουμε το σωστό, να τηρήσουμε τους τύπους, να μπορέσουμε με κάποιον τρόπο να είμαστε συνεπείς στα καθήκοντα και στις υποχρεώσεις του λεγόμενου χριστιανού.
Δεν είναι αυτό η αγιότητα. Και το χάνουμε όλο το μυστικό μετά στην πορεία της καθημερινής μας ζωής. Έρχεται πολύ συχνά το φαινόμενο του να μην μπορούμε να συγχωρηθούμε. Και ενώ η Εκκλησία μας λέει ότι η πόρτα της εισόδου στο μυστήριο του Θεού είναι η μεταξύ μας συγχώρηση, εμείς έχουμε όλα τα επιχειρήματα για να αποδείξουμε ότι ο άλλος φταίει και όχι εμείς. Και έτσι δικαιωνόμαστε κατά κάποιον τρόπο. Αυτό δεν είναι κίνηση αγιασμού. Η διεκδίκηση του δικαίου μας είναι ακριβώς κίνηση προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η υποχώρηση, η συγχώρηση, η μακροθυμία, αυτές οι ωραίες αρετές, η ανοχή του άλλου, δύσκολες, αυτές όμως είναι οι αρετές, μέσα από τις οποίες καλλιεργείται κανείς για να μπορέσει να φτάσει σιγά σιγά προς την αγιότητα. Έτσι λοιπόν και εμείς ακόμη που ερχόμαστε στην Εκκλησία, είμαστε λίγο κουρασμένοι στο όραμα της αγιότητος. Είμαστε εύκολοι στο να ακούσουμε ομιλίες, είμαστε εύκολοι ίσως στο να διαβάσουμε κάποια βιβλία και καλά κάνουμε, είμαστε εύκολοι στο να ακολουθήσουμε, να πάμε στις ακολουθίες των ημερών, ας πούμε της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, στους χαιρετισμούς, αλλά όπως μπαίνουμε έτσι και βγαίνουμε. Ίσως και σήμερα και εγώ ίδιος μπορεί να σας μιλήσω, να μοιραστώ μαζί σας αυτή την εικόνα της μεταξύ μας κοινωνίας και ενώ έρχομαι με μια δίψα, μόλις φύγω, να τα ξεχάσω όλα, να μην μείνει τίποτε σε μένα. Μόνο να μείνει η εντύπωση ότι βρεθήκαμε, ωραία ήτανε, κάναμε, μπήκαμε, τηρήσαμε και το πρόγραμμα των ομιλιών της Μητροπόλεως Κύτρους, μου είπε καλά λόγια και για μένα, ξέρω εγώ, ο Δεσπότης, είπα και εγώ για εκείνον και να φύγουμε. Αυτό δεν είναι κίνηση εξαγιασμού. Δεν έχει μετάνοια, δεν έχει πόνο, δεν έχει κυοφορία, δεν έχει μέσα του δύναμη μεταμορφωτική της ζωής μας. Πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει στο στόχο μας, στο κέντρο των επιδιώξεών μας, να τοποθετηθεί ως πρώτιστος προορισμός μας το να μπορέσουμε να εξαγιαστούμε. Γι' αυτό και καλό είναι να καταλάβουμε τι σημαίνει Άγιος. Άγιος είναι ένας άνθρωπος που λέμε στην καθημερινή γλώσσα πολύ καλό παιδί, Άγιο παιδί. Άγιος άνθρωπος, ψυχούλα. Είναι αυτός ο Άγιος. Είναι ο καλός άνθρωπος. Είναι η καλή ψυχή. Είναι αυτός που έχει μόνον αυτό κάποιες αρετές. Και είπα τη λέξη μόνον και την τόνισα γιατί είναι λίγο το να είναι κανείς μόνον ενάρετος. Θα πω τέσσερα πραγματάκια που νομίζω συναπαρτίζουν την εικόνα ενός Αγίου ανθρώπου. Και είμαι σίγουρος ότι καθώς το θα το σκέπτεστε, έχοντας στο νου σας έναν Άγιο, όπως φαντάζεται ο καθένας μας, τον Άγιο Παΐσιο επί παραδείγματι, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής, ή και άλλους Αγίους. Τι στοιχεία έχει ένας Άγιος? Τέσσερα πράγματα. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι έχει αυτό που προανέφερα, την ενάρετη ζωή. Είναι κοσμημένος με αρετές. Έχει επάνω του την ένδυση των καρπών του Αγίου Πνεύματος. Ένα δεύτερο πράγμα είναι ότι έχει φωτισμό. Είναι σοφός. Μπορεί να διακρίνει, να βλέπει μέσα στο σκοτάδι το δικό μας και την δική μας την πορεία και την πορεία του κόσμου. Γι' αυτό και θέλουμε πολύ να πάμε δίπλα σε έναν Άγιο, να μας πει πώς βλέπει την όλη μας πορεία, αν είναι πνευματικός μας, την πορεία του κόσμου, της κοινωνίας μας. Τρίτο πράγμα, να μην είναι μόνο σοφός, να είναι και δυνατός, να έχει δύναμη. Ένας άνθρωπος που είναι μια ψυχούλα, ετοιμόρροπη, καλός, καλόκαρδος, αλλά δεν έχει αντοχές, δεν έχει δύναμη, έχουμε ερωτηματικό ως προς την πληρότητα της αγιότητός του. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να έχει αρετές, πρέπει να έχει φως, να είναι φωτισμένος, να είναι σοφός, να είναι δυνατός. Λέγει στις πράξεις των Αποστόλων ότι για τους μην απομακρυνθείτε, λέει ο Άγγελος κατά την ανάληψη στους μαθητές,
έως ου ενδύσιστε δύναμην εξύψους. Άρα ένα ακόμη στοιχείο το οποίο έχει ο Άγιος άνθρωπος είναι αυτή η δύναμης. Θα ήθελα λοιπόν να πω λίγο για αυτά τα πράγματα και μετά θα έρθω και στο τέταρτο. Το τέταρτο είναι να έχει σημείο η ζωή του, σημεία πίστεως. Λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος, ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος. Ποιος είναι ο καρπός του πνεύματος. Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν, 9 πράγματα. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. 9 πράγματα. Και δεν είναι μόνον αυτά, αλλά εμφανίζεται ένα μπουκέτο αρετών που αποτελούν καρπούς και αποδείξεις στην καθημερινή ζωή της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, ιδιώματα του πνευματικού ανθρώπου, του ανθρώπου που αγωνίζεται για τον εξαγιασμό του, που κατευθύνεται με αυτόν τον τρόπο στη μεταμόρφωση της ψυχής του. Αγάπη. Μπορεί ένας άνθρωπος να είναι άγιος χωρίς να έχει αγάπη. Μπορεί να είναι άγιος αν δεν έχει πηγαία χαρά. Ένας κατσούφης, δυστυχισμένος, εσωτερικά μπερδεμένος, γεμάτος σύγχυση. Του λείπει κάτι. Του λείπει ο καρπός της αγιοπνευματικής παρουσίας μέσα στην ψυχή του. Η παγκαρπία του Αγίου Πνεύματος. Η σύνθεση δηλαδή των καρπών. Πρέπει να υπάρχει όλο αυτό. Αγάπη, χαρά, ειρήνη. Η ειρήνη για την οποία επίσης μιλά ο Απόστολος Παύλος, που πρέπει να είναι υπερέχουσα πάντα νουν. Μια ειρήνη τέτοια που είναι άλλου είδους, που δεν εξηγείται, που δεν κατανοείται, που δεν συνηθίζεται στην καθημερινή μας ζωή. Μακροθυμία. Τι θα πει μακροθυμία? Να έχεις θυμικό που να αντέχει. Να έχεις δηλαδή, να μπορείς, θυμικό είναι το συναίσθημα. Είναι ο εσωτερικός κόσμος που μπορεί να αντέξει τον πόνο, μπορεί να αντέξει την αδικία, μπορεί να αντέξει τη συκοφαντία, μπορεί να αντέξει την δυσκολία και τη διαφορά του άλλου. Ευεργέτης μας δεν είναι αυτός ο οποίος ταιριάζει με μας. Είναι αυτός ο οποίος ενδεχομένως μας μπερδεύει, μας δυσκολεύει, έχει άλλες συνήθειες, έχει άλλη νοοτροπία και πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε για να μην τον πικράνουμε, για να μην τον πληγώσουμε, να μην θελήσουμε να τον αλλάξουμε, αλλά να μπορέσουμε να τον ανεχθούμε. Μακροθυμία. Ότι έχουμε θυμικό που αντέχει. Όχι με το πρώτο, να είμαι υπερευαίσθητος, να παρεξηγείται, να στεναχωριέται, να αθυμεί με κάθε αφορμή. Φαντάζεστε έναν Άγιο να βυθίζεται στους λογισμούς του, να βουλιάζει, να κουράζεται από τους συνανθρώπους του. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, η καλοσύνη δηλαδή. Εμείς νομίζουμε ότι η αγάπη είναι το να βοηθήσουμε με τον ένα ή δεύτερο τρόπο. Η καλοσύνη, το να είναι κανείς καλοσυνάτος. Και εδώ θα πω ότι δυστυχώς, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, συναντάμε μέσα στον εκκλησιαστικό χώρο φοβερή σκληρότητα. Και ιδίως από ανθρώπους που μπορεί να είναι σταφυλόπτωχα και να είναι σκληροί στη συνεργασία και να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε απαντήσεις χωρίς να είναι μαλακωμένη η ψυχή μας. Να γιατί είναι τόσο μεγάλο πράγμα η ελεημοσύνη. Ένας από τους Αγίους της εποχής μας που δεν κατετάγει στο Αγιολόγιο ακόμη είναι ο πατήρ Αθανάσιος Χαμακιώτης. Δεν ξέρω αν έτυχε να διαβάσετε. Διαβάζει κανείς στα βιβλία και βλέπει έναν άνθρωπο, ένα παράδεισο, μια ανοιχτή καρδιά που βγάζει καλοσύνη και μόνο. Δεν θέλει τον άλλο να τον κάνει σωστό. Θέλει να τον αγκαλιάσει. Έτσι ήταν και στην καθημερινή του ζωή ο Άγιος Ιάκωβος. Άγιοι του ελέους, Άγιοι της συμπαθίας, Άγιοι της καλοσύνης. Αυτό είναι η Χριστότης και η αγαθοσύνη. Πίστης, πραότης, εγκράτεια. Θα πω λίγο για την πίστη. Πίστη δεν είναι το να υποστηρίξω δόγματα και ιδεολογήματα. Πίστη είναι το να μπορώ να εμπιστευτώ
στον Θεό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και το πρώτο είναι σημαντικό, αλλά δεν αρκεί. Έχουμε πίστη για να μπορούμε να φωνάζουμε, να μαλώνουμε, να διαμαρτυρόμαστε, να υποστηρίζουμε κυρίως τον εγωισμό μας. Τι μεγάλο πράγμα που είναι η πίστη της εμπιστοσύνης στο Θεό. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Υπάρχουν δύο ρήματα στη Θεία Λειτουργία, το αποθώμεθα και το παραθώμεθα. Το να διώξει κανείς φροντίδες, μέρημνες, ανησυχίες, άγχη και να ελευθερωθεί η ψυχή του και τότε να παραθέσει την ψυχή του, να την εμπιστευτεί στο Θεό. Προσευχή δεν είναι το να ζητάμε. Τι να ζητώ στην προσευχή μου, λέμε? Τίποτα. Προσευχή είναι το να εμπιστεύεσαι στο Θεό τη ζωή σου. Άγιος Παΐσιος. Δεν κάθομαι και λέω, Παναγία μου, τι ωραία που τα λέει. Μάνα είσαι. Πάρε όλα όσα μάζεψα σήμερα και τα δικά μου και σου τα εμπιστεύομαι. Το ίδιο στο Χριστό. Αυτό το πράγμα είναι η πίστη. Πίστης λοιπόν, πραότης και εγκράτεια. Να μην καθυστερήσω παραπάνω. Αυτό είναι ένας δείκτης αρετών και δεν είναι οι μόνες. Είναι η ταπείνωση επίσης. Θα απαγγέλουμε στις ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής την προσευχή του Οσίου Εφραίμ. Θα γίνεται αναφορά στις τέσσερις μεγάλες αρετές. Είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό. Αυτό που θέλω όμως να πω είναι ότι Άγιος είναι αυτός ο οποίος ξεκινάει την πορεία του από την κάθαρση των παθών και την επένδυση της ψυχής του με τον πλούτο και την πανκαρπία των αρετών. Είναι δηλαδή ο ενάρετος. Αρετή είναι μια πάρα πολύ ωραία λέξη που αν δεν κάνω λάθος βγαίνει από ένα ρήμα και ας με διορθώσουν οι φιλόλογοι που είναι το ρήμα αραρίσκο που σημαίνει φέρνω μαζί. Τι ωραίο πράγμα. Αρετή είναι ο ολοκληρωμένος άνθρωπος, ο εναρμονισμένος άνθρωπος, αυτός που έχει όλα αυτά τα στοιχεία να είναι στρογγύλος όπως λένε οι πατέρες μας και όχι γωνιαίος, σαν μια λία πέτρα και όχι σαν μια πέτρα με γωνίες οι οποίες μόλις ακουμπήσεις σε σχίζουν και ματώνεις. Γίνεται λίος, επεξεργασμένος. Αυτός είναι το πρώτο βήμα που είναι ο ενάρετος άνθρωπος. Το δεύτερο ιδίωμα του Αγίου ανθρώπου ποιο είναι? Είναι αυτό που ονόμασα προηγουμένως που μίλησα λίγο για την πίστη, είπα για την εμπιστοσύνη, αλλά θα ήθελα να μιλήσω λίγο για κάτι παραπάνω. Αυτό που μπορεί να δώσει την δύναμη στον Άγιο, στον άνθρωπο. Υπάρχουν τρεις εκφράσεις που ξεκινούν ως εξής. Από το στόμα του ίδιου του Κυρίου. «Ο πιστεύων εις εμέ, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν, ύδατος ζώντος». Ένα. «Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει και μίζωνα του τον ποιήσει». Θα σας πω τι θα πει. Και το τρίτο, «Ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει ζήσετε». Λοιπόν, «Πιστεύετε σε μένα», λέει ο Χριστός. Τότε τρία πράγματα μπορούν να συμβούν. Το ένα είναι αυτός που είναι πιστός, μέσα από τα σπλάχνα της υπάρξεώς του βγαίνουν ποταμοί ύδατος ζώντος. Τέτοιος ήταν ο Άγιος Παΐσιος. Έτσι είναι ο Άγιος Παρφύριος. Όποιος τον πλησίασε ζούσε ακριβώς να βγαίνει ένας ποταμός ζωής. Δεν υπήρχε περίπτωση να πας και να φύγεις διψασμένος. Πλησιάζεις και ξεδιψάς. Αυτό είναι το πρότυπο του Αγίου, το αρχέτυπο του Αγίου. Είναι γεμάτος ζωή, γεμάτος έκφραση εσωτερικής δυνάμεως. Η ζωή τι στοιχεία έχει? Έχει κίνηση, έχει αναπαραγωγή, έχει αύξηση. Δεν παραμένει ίδιος. Κινείται, ενεργεί, είναι γεμάτος ζωντάνια, έχει φρεσκάδα, έχει νεανικότητα και ας είναι 90 χρονών. Αυτή είναι η Άγιοι. «Ο πιστεύων εις εμέ, ποταμί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσου συνείδατος ζώντος». Αυτός που πιστεύει σε μένα, ποταμούς θα βγάλει. Είναι μια πηγή από την οποία διαρκώς αναβλύζει. Ίδια η χάρις του Θεού και μεταφέρεται ως δύναμη, ως παρηγορία, ως χαρά, ως ελπίδα, ως αγάπη, ως έκφραση πραγματικά της παρουσίας του Θεού και από τον ίδιο στο περιβάλλον των ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται κοντά του.
Να, γιατί σε έναν άλλο σχετικά σύγχρονο Άγιο, στον Άγιο Σεραφείμ του Σάροφ, διαβάζουμε αυτόν τον ωραίο λόγο, ότι ειρήνευσε μέσα σου και τότε όλοι θα ειρηνεύσουν γύρω σου. Ο ίδιος όταν ειρηνεύει, όταν είναι γεμάτος, σκορπάει στο περιβάλλον του από την υπερχείληση, αν μπορώ να πω, της χάριτος που του έχει δώσει ο Θεός. Αυτό είναι το ένα. Πάμε στο δεύτερο. Ο πιστεύων εις εμέ, τα έργα εγώ ποιώ, κακίνος ποιήσει, και μίζωνα τούτον ποιήσει. Φοβερός λόγος. Πιστεύετε σε μένα? Τότε αυτά που εγώ έχω κάνει και κάνω, λέει ο Χριστός, και εσείς θα τα κάνετε. Και μίζωνα τούτον ποιήσετε. Και ακόμη μεγαλύτερα μπορείτε να κάνετε. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Αυτός είναι ο Άγιος. Διότι δεν τα κάνει όλο ο Χριστός. Και γιατί στο όνομα του Χριστού κάνει τα μίζωνα που έχει ο ίδιος ο Χριστός εναποθέσει στη δική του χάρη. Αυτός που πιστεύει στο Χριστό, ο Άγιος, αυτός τι κάνει? Γίνεται διαχειριστής της χάριτος του Θεού. Παίρνει την χάρη και την σκορπά. Γι' αυτό και φαίνεται το εξής. Ο Απόστολος Πέτρος. Και η σκιά του θαυματουργούσε. Δεν θαυματουργούσε του Χριστού. Βέβαια δεν ήταν ο Πέτρος ανώτερος από τον Χριστό. Αλλά στο όνομα του Χριστού τέτοια δύναμη του δόθηκε. Αυτή είναι η δύναμη του χριστιανού. Να μπορεί να κάνει τέτοια έργα και δυνάμεις. Και όχι απλώς να αρκούμαστε στα λίγα. Πρέπει να βάλουμε ψηλά τον πύχη και ψηλά τον στόχο. Για να μπορέσει διαρκώς η ψυχή μας επί την τελειότητα να φέρεται. Και αυτό είναι πάλι μια αγιογραφική αναφορά. Ο πιστεύων λοιπόν εις εμέ, το δεύτερο πράγμα, και τα έργα που εγώ έχω κάνει μπορεί να κάνει και μίζωνα τούτον. Αυτή είναι η Αγία μας. Εγώ δεν θα ήθελα να πω συγκεκριμένα περιστατικά, αλλά όλοι καταλαβαίνουμε, είτε διαβάζοντας κάποια βιβλία, είτε ποθώντας αγνά μέσα από την ψυχή μας, είτε από κάποιες συναντήσεις και άμεσες εμπειρίες μας, πώς πραγματικά ένας εξαγιασμένος άνθρωπος πραγματικά μπορεί να μεταφέρει αυτήν την χάρη του Θεού ως ενέργεια στην καθημερινότητα και στη ζωή του. Και το τρίτο, ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνει, ζήσετε. Χθες προχθές, πριν από λίγες μέρες, εκοιμήθη ένας Άγιος άνθρωπος που είχαμε και εμείς στη Μητρόπολη μας, μπορεί να τον είχατε ακουστά, ένας πατήρ Νεκτάριος Βιτάλης. Κατά την δική μου εκτίμηση, ένας πολύ χαριτωμένος άνθρωπος, 88 χρονών έφυγε, σαν σήμερα θα έκλεινε τα 88 του χρόνια, της παλιάς γενιάς των Αγίων, που δεν είχαν πτυχία, αυτοί δεν είχαν μόρφωση, ούτε ο Άγιος Πορφύριος, νομίζω μέχρι Δευτέρα Δημοτικού πήγε, ο Άγιος Παΐσιος, νομίζω μέχρι Τετάρτη, ο Άγιος Ιάκωβος δεν ξέρω στη τάξη πήγε, και αυτός ήτανε τίποτα. Ήτανε τίποτα από πλευράς πτυχίων, από πλευράς μορφώσεως, από πλευράς γνώσεων. Αλλά είχαν δύναμη. Αυτός πήγαινε μπροστά στον Άγιο Νεκτάριο και τον μάλωνε τον Άγιο Νεκτάριο. Του λέγε, άκου παλικάρι μου, ξέρω εγώ, δεν μπορεί αυτός ο άνθρωπος να έχει αυτό το πρόβλημα και να συγκινούμε εγώ και όχι εσύ. Δεν ξέρω, θα κάνεις θαύμα. Και το έκανε. Τέτοιος. Αυτό το πράγμα είναι η δύναμη. Αυτός γλίστρησε στον ύπνο του. Βέβαια είχε ταλαιπωρεί το πολύ τον τελευταίο καιρό. Έτσι οι περισσότεροι φεύγουνε. Φεύγουνε και μας προετοιμάζουνε και για την μετά θάνατον, την χωρίς αυτού σχέση μας μέσα στην Εκκλησία. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι για αυτούς δεν υπάρχει θάνατος. Και όταν πεθαίνουν, ζουν. Μη μου πείτε ότι τον Άγιο Νεκτάριο τον λυπούμαστε που πέθανε, ο καημένος ο Άγιος Νεκτάριος πέθανε. Όχι, είναι ολοζώντανος. Οι μάρτυρες της Εκκλησίας μας δεν καθόμασταν να τους λυπηθούμε. Οι κακόμοιροι υποφέρουν. Αυτό είναι συνέστημα το οποίο μπορεί να υπάρχει. Κλαίμε για το μαρτύριο, όπως έκλαιγε η Παναγία για το μαρτύριο του Χριστού. Αλλά δεν ήταν καημένος ο Χριστούλης πάνω στο Σταυρό. Ήτανε εν δυνάμει. Και γι' αυτό τον βλέπουμε στο Σταυρό πάντοτε με οριζόντια χέρια στη Βυζαντινή αγιογραφία.
ενώ στη δυτική είναι ένα πτώμα που κρέμεται για να το λυπηθείς ανθρώπινα. Στη Βυζαντινή είναι κυρίαρχος με μια τέτοια ζωντάνια στο πρόσωπό του, παρά το ότι έχει κλειστά τα μάτια του, σαν τη ζωντάνια που έχει στη Μεταμόρφωση, και τα σχολιάζει τόσο ωραία ο Αγίος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Πιστεύουν λοιπόν, δεν φοβάται το θάνατο. Ζει και μετά το θάνατο. Δεν λέει μόνο λόγια πίστεως για να παρηγορήσει τους άλλους, και όταν έρθει στον ίδιο η δοκιμασία του θανάτου λυγίζει και τρέμει. Μπορεί να έχει την εγκατάλειψη του Θεού, αλλά δεν του λείπει η πίστη ούτε και σε μια τέτοια στιγμή. Αυτό το πράγμα είναι ο Άγιος. Το ένα έχει μια σύνθεση αρετών. Το δεύτερο έχει αυτή τη δύναμη της πίστεως. Έχει πίστη η οποία είναι ενεργός. Έχει προσευχή η οποία πιάνει. Δεν έχει μόνο λόγο. Δεν είναι ένα ετοιμόρροπο πλάσμα το οποίο στην πρώτη δυσκολία δακρύζει. Μπορεί να κλαίει από μετάνοια. Μπορεί να πενθεί για την ανθρώπινη φύση και για την πτώση της, την οποία την άλλη Κυριακή θα την θυμηθούμε, ότι ζούμε σε έναν πεπτοκότα κόσμο, σαν να είμαστε εξόριστοι από τη Βασιλεία του Θεού και από τον Παράδεισο, αλλά με την ελπίδα της επιστροφής μας. Το ένα λοιπόν είναι η παγκαρπία των αρετών. Το δεύτερο είναι η ενεργός πίστη. Το τρίτο θα το ονομάσω με μία γεωγραφική λέξη. Είναι η ετερότητα της ζωής. Η λέξη αυτή χρησιμοποιείται για να δείξει κάτι, το διαφορετικό. Έτερον θα πει διαφορετικό. Τρεις φορές όμως χρησιμοποιείται για να δείξει το κάτι εντελώς άλλο. Θα σας τις πω ποιες είναι. Η μία είναι στη Μεταμόρφωση. Κατά την Μεταμόρφωση λέει το είδος του προσώπου του Κυρίου, λέει ο Λουκάς, ήταν εγένετο έτερον. Θα δούμε τι θα πει αυτό το πρόβλημα. Και εγένετο το είδος του προσώπου αυτού έτερον. Όχι όπως τον ξέρανε οι μαθητές, ήταν κάτι το διαφορετικό. Ετεροποιήθηκε. Ήταν εντελώς ασύνηθες. Ήταν πρωτοφανές για αυτούς. Το ίδιο αναφέρει ο Μάρκος στην Ανάσταση. Ήτανε μάλιστα στο αιωθινό Ευαγγέλιο που διαβάσαμε σήμερα, ότι λέει «ενεφανίστη δυσήν εξ αυτών πορευωμένης εις αχρών ενετέρα μορφή». Μάλλον ήτανε στον Κλεόπα και στον Λουκά που αναφέρει ο Λουκάς προς Εμαούς, ότι εμφανίστηκε ο Κύριος σε δύο εκ των μαθητών ενετέρα μορφή, αλλιώτικος, όχι όπως τον ξέρανε, όχι δάσκαλος, όχι η όψη του, κάτι το αλλιώτικο. Αυτό έχει Ανάσταση. Και το τρίτο στην Πεντηκοστή. Στην Πεντηκοστή εκεί χρησιμοποιείται η εξής έκφραση που πάλι έχει τη λέξη έτερον. Λέει «ελάλουν, μιλούσανε ετέρες γλώσσες». Τι ωραία λέξη. Ο Άγιος έχει ετερότητα. Δηλαδή είναι κάτι το ασύνηθες. Είναι κάτι το ακατάληπτο. Είναι κάτι το ανεξήγητο. Είναι κάτι το μοναδικό. Και ο κάθε ένας έχει τη δική του μοναδικότητα. Αυτό το πράγμα, όπως ο Χριστός εμφανίζεται και ξαφνιάζει στην Ανάσταση τους Αποστόλους κάπως και δεν τολμούν να του μιλήσουν, όπως είναι στην Πεντηκοστή και πέφτουν κάτω, στη Μεταμόρφωση και πέφτουν κάτω οι μαθητές, εμφανίζεται ενετέρα μορφή, το πρόσωπό του να είναι αλλιώτικο. Και όπως την Πεντηκοστή δεν καταλαβαίνανε τι λέγανε οι Απόστολοι και ξαφνιάστηκαν από κάτω και είπαν αυτοί είναι μεθυσμένοι, είναι γλεύκους με μεστομένοι, έχουν πιει, είναι πιωμένοι, τα έχουν χαμένα, δεν ξέρουν τι λένε. Δεν ξέραν τι λέγανε, λέγανε όμως τον Λόγο του Θεού και μεταμορφωνότανε οι ψυχές των ανθρώπων. Αυτό είναι ο Άγιος. Είναι μια μεταμόρφωση, είναι μια Ανάσταση, είναι μια Πεντηκοστή. Δίπλα σε έναν Άγιο ζει στην Πεντηκοστή, ζει στην Ανάσταση του Χριστού, ζει στη μεταμόρφωση του Χριστού και θες και εσύ να γίνεις μέτοχος και της μεταμορφώσεως, να ζήσεις τη θεότητά Του, την παρουσία Του και της Αναστάσεως, να αισθανθείς τη ζωή Του και ταυτόχρονα να ζήσεις τη χάρη και την ευλογία της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή τους καρπούς αυτούς που αναφέραμε προηγουμένως. Την χάρη και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Θα τα μαζέψω λίγο τώρα όλα αυτά. Δεν ξέρω πόση ώρα έχω ακόμη. Λέμε λοιπόν
ότι αυτό είναι ο Άγιος. Είναι η αρετή, η σύνθεση των αρετών, η πληρότητα, η ολοκλήρωση. Δεν είναι ένας βίος γεμάτος εχμές και ακρότητες. Είναι μια ισορροπία στον άνθρωπο. Δεύτερο πράγμα είναι ότι είναι δύναμης πίστεως, ενεργός πίστη, όχι μόνο λόγια. Και το τρίτο είναι ετερότητα. Έχει σημεία. Έχει σημεία η ζωή. Το ερώτημα της ύπαρξης του Θεού δίπλα σε έναν Άγιο εκλείπει. Υπάρχει Θεός? Θυμούμαι που είχε έρθει ένα παιδί σε μένα, κάπου το έχω γράψει κιόλα, αν θυμάμαι καλά, προετών. Και ήρθε και μου είπε το εξής. Εγώ λέει, πάτερ μου, είμαι άθεος. Θέλω να πιστέψω, αλλά είμαι άθεος. Και σε παρακαλώ, μπορείς να μου πεις καμιά απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού? Λέω, γιατί ήρθες σε μένα? Λέει, γιατί άκουσα ότι είσαι μορφωμένος. Λέω, κοίταξε, ήξερα μια, ξέρεις, τι έχεις σπουδάσει? Μου λέει, σπουδάζω φιλοσοφική. Κρίμα, του λέω, γιατί ξέρω μια απόδειξη με ολοκληρώματα. Είναι ένα πράγμα από τα μαθηματικά. Λέει, κοντοστάθηκε, λέω, κοίταξε, δεν σε πειράζω, αλλά ο Θεός δεν αποδεικνύεται με μαθηματικά. Δεν αποδεικνύεται με μαθηματικά. Έχω μια πρόταση. Ήρθε σε μένα επειδή είμαι μορφωμένος. Δεν πας καλύτερα σε έναν Άγιο που μπορεί να μην είναι μορφωμένος? Να δούμε αν εκείνος έχει να σου δείξει κάτι. Λέει, όπου μου πεις. Σου πω. Θα πας, λέω, στον Άγιο Παΐσιο. Αυτό ήταν το 1991. Θα πας στον Άγιο Παΐσιο και θα τον βρεις. Θα σου πω και πώς θα τον πλησιάσεις. Του δείξα, έκανα ένα διάγραμμα, θα πάει. Λέει, θα πάω και όλο και όλα. Φεύγω μεθαύριο, όπου μου πεις. Διότι με τρώει, με απασχολεί. Αυτό το παιδί το λέγανε Σεραφείμ. Πράγματι, λοιπόν, σηκώθηκε και έφυγε. Και πήγε. Πήγε, λοιπόν, και κατέβηκε από το μοναστήρι, ένα μοναστήρι εκεί το Κουτλουμούσι. Κατέβαινε καμιά 20-25 λεπτά στο κελάκι, στην καλύβα του Αγίου Παϊσίου. Πήγε και εκεί και κάθισε ο άνθρωπος. Κάθισε. Είδε και άλλους 3-4 που περίμεναν και στην άλλη μεριά της αυλής συνομιλούσε με κάποιον άλλον ο γέροντας. Μετά από 5-10 λεπτά σηκώθηκε και τους είδε αυτούς όλους που περίμεναν, τους λέει, παλικάρια, τι κάνετε τόση ώρα, λέει, κεραστήκατε κάτι, να σας δώσω ένα λουκουμάκι, κάτι φουντούκια είχε και εγώ θα σας φέρω και λίγο νερό και έλα εδώ εσύ, του λέει αυτούνου, έλα εδώ. Εσύ, λέει, πάρε αυτά τα κύπελα, ήταν κάτι τσίγκινα κύπελα που είχαν νερό, για να πας να δώσεις και εγώ θα φέρω τα λουκούμια. Και να σου πω ένα μυστικό. Καλά να είσαι άθεος, αλλά να έχεις όνομα Αγγέλου και να είσαι άθεος, αυτό πρώτη φορά μου έχει συμβεί. Χωρίς να το έχει πει τίποτε. Τόσο χαριτωμένα, τόσο όμορφα. Τον τέλειωσε. Λέει, πάτε να σας μιλήσω. Λέει, δεν μπορούμε τώρα, πρέπει να φύγετε. Πάτε να κοιμηθείτε γιατί θα κλείσουν οι πόρτες στο μοναστήρι. Μα, λέει, δεν μπορώ. Φύγε. Τους έδιωξε όλους, λοιπόν. Τακ, τακ, φύγανε. Πήγανε στο μοναστήρι. Αυτός που να κοιμηθεί το βράδυ. Κοίταζε αν υπήρχαν καλώδια, μήπως εγώ τηλεφώνησα. Και του τα είχα πει. Κάπως να το ξέρε. Τέλος πάντων, την άλλη μέρα κατέβηκε το πρωί. Να μην σας το πολυλογώ και δεν θέλω να λέω ιστορίες. Τον συγκλώνησε. Τον τέλειωσε. Με ένα τέτοιο τρόπο, ούτε επιχειρήματα, ούτε αποδείξεις, ούτε επιστημονικά, ούτε μαθηματικά, ούτε τίποτε. Δίπλα σε έναν Άγιο, το ερώτημα της ύπαρξης και της παρουσίας του Θεού εκφυλίζεται. Δεν υπάρχει. Δίπλα σε έναν χριστιανό επιστήμονα με χιλιάδες επιχειρήματα, μπορεί να μπερδευτούμε και ακόμη περισσότερο. Έτσι είναι, αγαπητοί μου, ο Άγιος. Είναι επιβεβαίωση της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας. Μέσα από την ταπείνωσή Του, μέσα από τη σιωπή Του, μέσα από το κρύψιμό Του, μέσα από την αφάνειά Του, ναι, βγαίνει σαν ποταμός η δύναμη του Θεού, η οποία αποτελεί ακριβώς αυτή την αίσθηση της παρουσίας Του και στη ζωή του οποιοδήποτε. Δεν είναι κανένας ταχυδακτυλουργός, κανένας μάγος,
είναι χαριτωμένος. Να πω ακόμη ένα περιστατικό που έτσι εμένα μου αρέσει. Πολύ απλό, για να δείτε πόσο όμορφα αισθάνεται κανείς την Αγιότητα. Εγώ ταλαιπωρήθηκα μέσα μου με μια, θα το πω, αμφισβήτηση του Θεού, κάπως αθεΐζουσα κατάσταση στα φοιτητικά μου χρόνια. Και επέτρεψα στον εαυτό μου να θέτει ερωτήματα και να ταλαιπωρεί την ψυχή του. Τέλος πάντων, όταν πήγα με τον αδερφό μου να τον επισκεφθώ, τον Άγιο Παΐσιο, έλεγα μέσα, υπερβολές αυτά που ακούω. Και κάπως ήθελα έτσι, αλλά φοβόμουν και λίγο, μου κάνει καμιά ερώτηση και φανεί η μούχλα μου, δεν το ήθελα. Καθίσαμε λοιπόν, σε κάποια στιγμή, αφού μας έλεγε κάτι πάρα πολύ ωραία πραγματάκια στη δική μας γλώσσα που με εντυπωσιάζαν, δεν θα μείνω σε αυτά, θα μείνω σε κάτι πάρα πολύ απλό. Ξαφνικά μπήκε μέσα, ήταν Αύγουστος μήνας, μια αλογόμυγα. Μπήκε μέσα η αλογόμυγα, άρχισε να γυρίζει, να κάνει. Πέρασαν 5 λεπτά, ερχόταν επάνω μας, κάναμε εμείς έτσι. Πήγε η αλογόμυγα, κάθισε στη μύτη του. Αυτός έκανε ένα κουμποσχοινάκι. Και έσανε να περπατάει στη μύτη έτσι. Και δεν έκανε καμία κίνηση ο ίδιος. Έφυγε η αλογόμυγα, μετά πάλι σε εμάς, πάλι εμείς έτσι με τα χέρια. Σε κάποια φάση γυρίζει και λέει στον αδερφό μου, «Σε ενοχλεί?» «Δεν είναι και πολύ ευχάριστο», λέει. «Α, λέει, καλά. Πήγαινε στην ευχή του Θεού ευλογημένη, φεύγει από το παράθυρο». Φοβερό. Φοβερό. Μπροστά μας. Δεν ήταν κανένα καταπληκτικό πράγμα. Δεν έκανε θεραπεία, ανάσταση νεκρού. Έκανε αυτό. Με τη μύγα. Έχει και με τη μέλισσα. Πηγαίνει μια φορά, πάλι ήταν κάποια παιδιά, ξαφνικά εμφανίζεται μια μέλισσα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται με τις μέλισσες όταν σε ένα κλειστό χώρο και με πολύ ζέστη ενδεχομένως και υγρασία, ενοχλεί αυτό το πράγμα. Και φοβόμαστε να μας τσιμπήσει η μέλισσα. Αρχίζουν λοιπόν οι κινήσεις αυτές, το ένα, το άλλο κτλ. Αυτός κοίταζε, δεν έλεγε τίποτε. Ξανά πάλι τίποτε. Σε κάποια φάση λέει σε κάποιον που κάνει έτσι μια απότομη κίνηση, λέει, «Την γνωρίζεις?» Λέει, «Τι εννοείται?» Λέει, «Θες να σου τη συστήσω?» «Πέστε, τι θέλετε να πείτε?» «Άκου», λέει, «να σου πω αυτή». Αυτή η μέλισσα θα ζήσει, δεν θα ζήσει 6 μήνες. 6 μήνες. Και από το πρωί ως το βράδυ δουλεύει, είναι τόσο εργατική. Και το κάνει, λέει, με πολύ μεγάλη προθυμία. Και είναι και ευεργετική. Κάνει όλη τη γονιμοποίηση των δέντρων. Είναι και ευλαβής, διότι κάνει το κυρί, για να μπορούμε εμείς να έχουμε στην εκκλησία το κεράκι και να το ανάβουμε. Μόνο καλό προσφέρει. Και τώρα ξέρεις γιατί ήρθε εδώ? Γιατί εγώ έχω κάτι λουκουμάκια εδώ δίπλα και μυρίστηκε τη ζάχαρη που υπάρχει. Να, λέει, θα σου το αποδείξω. Πηγαίνει να το παίρνει ένα λουκούμι, ανοίγει το ντουλαπάκι, το τεινάζει και βάζει στο χέρι του το λουκούμι. Έτσι. Περίμενε, λέει, να δεις τώρα τι θα γίνει. Δεν περάσαν 2 λεπτά. Τακ! Στο χέρι του λοιπόν, επειδή είχε τη ζάχαρη, έρχεται η μέλισσα. Είδες, λέει, που σου είπα. Και τώρα, λέει, να δεις τι αξιοπρεπής που είναι. Ανοίγει το παράθυρο, την βγάζει έξω, κλείνει το παράθυρο. Αδιαμαρτύρητα έφυγε. Τέτοια ταπείνωση, λέει, έχει. Αφήνοντας να εννοηθεί πόσο, τι πράγμα είναι ο καλός λογισμός. Εσύ, σαν να του έλεγε, σκέφτηκες ότι αυτή σε απειλεί, ότι θα σε τσιμπήσει και γι' αυτό φοβάσαι. Άμα σκεφτόσουνα ότι αυτή ευεργετεί και έβαζε στον καλό λογισμό, τότε πράγματι θα σου ήταν υποτεταγμένη στις δικές σου θελήσεις, στις ανάγκες και στο οτιδήποτε εσύ νομίζεις. Η σχέση ενός Αγίου και με τη φύση και με την άγρια φύση και με την γνώση είναι ακριβώς αυτό που είπα στην αρχή, ότι έχει σοφία, έχει δύναμη, έχει ετερότητα, έχει σημεία. Αυτό το πράγμα συνθέτει κάπως τους Αγίους ανθρώπους και αυτούς που είναι πολύ πιο απλοί
και ενδεχομένως όχι τόσο γνωστή σε μας, είναι αυτή η οικειότητα με το Θεό, ο απόλυτος σεβασμός προς τον Θεό και το δέος και η συστολή από τη μία μεριά και η απάντηση του ίδιου του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων μέσα από αυτούς τους Αγίους μας. Αυτοί οι Άγιοι και στη δική μας εποχή υπάρχουν και σε κάθε εποχή υπάρχουν. Εγώ θα κάνω ένα μικρό ταξίδι, πολύ σύντομο, στον 20ο αιώνα. Υπάρχουν πρότυπα, μιλάω για τους φανερούς Αγίους. Το 1908 έχουμε τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης. Δεν ξέρω αν σας έχει μιλήσει κανείς γι' αυτόν, αν έχετε ακούσει ή αν έχετε διαβάσει. Έγγαμος Άγιος, ο οποίος ήταν ιερέας στην Αγία Πετρούπολη και ο οποίος είχε διάφορα σημεία στη ζωή του. Αυτός ήταν ένας μαγνήτης. Χιλιάδες κόσμος πήγαινε. Θεράπευε τα τραύματα των ψυχών και των σωμάτων. Και γι' αυτό έκανε εξομολογήσεις μαζικές, δεν μπορούσε τον καθένα ξεχωριστά. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να πω. Μέγας Άγιος, ιδιαίτερα τιμόμενος από τη Ρωσική Εκκλησία, λίγα χρόνια, 10 χρόνια, λιγότερα από 10 χρόνια, πριν να γίνει η επικράτηση του Σοβιετικού καθεστώτος και της επανάστασης των Πολσεβίκων. Γερή ένεση πίστεως στην παρακμάζουσα τότε ρωσική κοινωνία. Είχαν περάσει από μια παρακμή σαν αυτή που και εμείς περνάμε. Που λένε πολλοί, δεν θα αφήσει ο Θεός, αφήνει. Αφήνει και την Κωνσταντινούπολη να πέσει, αφήνει και το Σοβιετικό καθεστώς να επικρατήσει, αφήνει να γεννηθούν μάρτυρες. Και όταν στρέφονται οι άνθρωποι, δίνει τη λύτρωση και δίνει τη σωτηρία. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, 1908. Μια άλλη ένεση που δέχτηκαν ήταν η ανακομιδή του λειψάνου του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ, που είχε πεθάνει αρκετών δεκαετιών, το 1830 τόσο, και το 1903 έγινε η ανακομιδή του λειψάνου του. Ένας λατρευτός Άγιος, όπως έχουμε εμείς τον Άγιο Παΐσιο, στη Ρωσική γη, ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. 1908 λοιπόν, ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης. 1920, Άγιος Νεκτάριος εκοιμήθη. 1924, ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης. Μεγάλη η μορφή. Ο γέροντας, κατά κάποιο τρόπο αυτός που βάπτισε, γέροντας με αυτή την έννοια, τον Άγιο Παΐσιο. 1932, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς. Άλλου τύπου Άγιος, χαριτωμένος. 1938, ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, Ρώσος, του οποίου κείμενα σήμερα κρατάν την καλύτερη μαρτυρία στον δυτικό κόσμο και στον μορφωμένο κόσμο, κείμενα ενός απλοϊκού Ρώσου μοναχού, ασθενικού, που ήταν περιφρονημένος μέσα στο μοναστήρι και για 6-7 χρόνια τον εγνώρισε κάποιος άλλος Άγιος Θεολόγος, που δεν έχει ακόμη, δεν ξέρω τι θα κάνει η Εκκλησία, ο Άγιος Πατήρ Σοφρόνιος. Και τον ανέδειξε. Όπως και τον Άγιο Αρσένιο τον Καπαδόκη, τον ανέδειξε ο Πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος. 1938 λοιπόν, στην τέταρτη δεκαετία του περασμένου αιώνα, έχουμε τον Άγιο Σιλουανό. 1948, ο Άγιος Σάββας, ο νέος της Καλύμνου. Άλλος υπέροχος, χαριτωμένος, απλοϊκός Άγιος, γεμάτος στην Κάλυμνο, και αυτός διωγμένος, περιφερόμενος από εδώ και από εκεί, αλλά γεμάτος χάρη, μαγνήτης, ισχυρό βαρυτικό πεδίο της χάριτος του Θεού. Και αυτός ήταν γεμάτος έλεος, δύο πράγματα, σε δύο πράγματα ήταν αυστηρός και αδυσόπιτος. Στην βλασφημία, το κατανοούμε, και στην κατάκριση. Κατάκριση, ως πνευματικός ήταν πολύ αυστηρός. Έκοβε τη θεία κοινωνία για την κατάκριση. Καλά έκανε. Άγιος Σάββας ο νέος της Καλύμνου. 1948 έφυγε από αυτόν τον κόσμο. 1959, πάλι Ανατολίτης Άγιος. Ο Άγιος Γεώργιος ο Καρσλίδης. Εκοιμήθη το 1959. 1961, ο Άγιος Λουκάς της Κρυμαίας. Αυτή είναι της δικής μας εποχής. Δηλαδή υπήρξαν άνθρωποι
που ζήσανε μαζί τους, που τους γνώρισαν, που αναστράφηκαν μαζί τους και αυτοί μετέφεραν ακριβώς και σε μας. 1961 είπαμε, 1979 ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο Άγιος Φιλούμενος, μάρτυρας. 1991 ο Άγιος Ιάκωβος στις 21 Νοεμβρίου και στις 2 Δεκεμβρίου μετά από 10 μέρες 11 ο Άγιος Πορφύριος και το 1994 ο Άγιος Παΐσιος. Και μέσα σε αυτούς υπάρχουν και ένα σωρό άλλοι. Ο Άγιος Άνθυμος της Χίου, ο Ενχίου, 1960 έφυγε. Το 1967 σας ανέφερα, δεν, αλλά είναι Αγία Μορφή, ο πατήρ Αθανάσιος ο Χαμακιώτης, που έγινε ανακομιδή των λειψάνων του στην Αθήνα, σε ένα μοναστηράκι στη Ροδόπουλη και ευωδιάζει μέχρι τώρα ο τόπος. Πηγαίνεις και εισπράττεις ευωδία. Αυτή είναι η ετερότητα. Ο πατήρ Φιλόδεος ο Ζερβάκος, ο Παπαδημήτρης ο Γκαγκαστάθης, ένας απλοϊκός, έγκαμος παπάς με 6 παιδιά, πόσες κόρες είχε, 8-9 πόσες είχε, κόρες, κορίτσια, όλα να τα παντρεύσει, να κάνει τον, τα είχε αφήσει όλα στο Θεό, έφυγε το 1965, νοπός. Τον γνώρισαν και σύγχρονοι αγιορείτες και μιλούσαν γι' αυτόν. Τέτοιοι είναι, βγάζει η μήτρα της Εκκλησίας διαρκώς τέτοια πρότυπα για να στηριχθούμε. Ρωτάν πολλοί, σήμερα πού είναι? Κάπου θα είναι. Και δεν ξέρω τι θα βγάλει η εποχή. Αλλά αγιότητα και χάρις υπάρχει στην Εκκλησία. Και αυτήν την χάρη, αγαπητοί μου αδελφοί, και αν μου επιτραπεί να πω σεβασμιότητε, νομίζω ότι πρέπει να τη διεκδικήσουμε στη ζωή μας. Η ζωή μας αξίζει μόνο αν έχει σαν στόχο της την αγιότητα. Και δεν είναι τόσο εύκολο αυτό, όχι γιατί είναι δύσκολο να γίνει κανείς Άγιος, γιατί η εποχή μας είναι εποχή που έχει γκρεμίσει την πίστη. Χωρίς πίστη δεν υπάρχει αγιότητα. Και σήμερα το Ισλάμ στη Δύση καλύπτει το κενό της πίστεως. Επειδή εμείς έχουμε όλοι οι λεγόμενοι χριστιανοί, χάσαμε την πίστη μας, αυτό το πράγμα έχει σαν συνέπεια να μπορούν να έχει χαθεί και το όραμα της αγιότητος. Λένε ότι το 2040 στις Βρυξέλλες θα είναι περισσότεροι οι μουσουλμάνοι από τους χριστιανούς. Το πρόβλημα δεν είναι ότι οι χριστιανοί θα είναι λιγότεροι από τους μουσουλμάνους, αλλά ότι οι χριστιανοί θα είναι λιγότερο χριστιανοί. Ίσως να μην είναι και χριστιανοί και ότι οι ίδιοι θα έχουν αρνηθεί τον χριστιανισμό τους. Εμείς. Αυτός είναι ο κόσμος στον οποίο κινούμεθα και σε αυτόν πρέπει να επαναστατήσει η ψυχή και η συνείδησή μας με μια ζωντάνια, με ένα ζωντάνεμα πίστεως. Όπου βρούμε αφορμές που ενισχύουν την πίστη μας, όπου συναντήσουμε αποδείξεις, πυρήνες, εκφράσεις, θύλακες της χάριτος του Θεού και της αγιότητος, πρέπει να πλησιάσουμε. Να γιατί είναι πολύ σημαντικό το να πηγαίνουμε σε προσκυνήματα έτσι, όχι για να δούμε, αλλά για να μπορέσουμε να ακουμπήσει η ψυχή μας. Έλεγε ένας πρωθυπουργός ότι πήγε στο Άγιον Όρος. Πήγα, λέει, στο Άγιον Όρος και μου έβγαλαν κάτι κόκαλα να φιλήσω. Τι φοβερός λόγος. Ενώ εμείς τι λέμε? Δεν λέμε τη λέξη κόκαλα, ούτε καν οστά, ούτε μόνο λείψανα. Λέμε Άγια Λείψανα, για να εκφράσουμε το σεβασμό μας στο ότι φιλοξενούν την αγιότητα αυτά τα λείψανα, δηλαδή τη χάρη του Θεού. Και επίσης δεν λέμε πήγα να δω ή να μυρίσω ή να φιλήσω, πάω να ασπαστώ. Ή δεν μυρίζουν, ευωδιάζουν. Χρησιμοποιούμε λέξεις ιεροπρεπείς για να εκφράσουν ακριβώς το ότι έχει κάτι το θεϊκό. Και το λείψανο και η εικόνα και ο ναός. Τελειώνουμε στους ναούς μας, η αίσθηση της ιεροπρέπειας δεν πρέπει να μας χαθεί. Μου έχει τύχει, και επειδή είναι πιο ειδικός αυτά ίσως ο Σεβασμιότατος, σε σλαβικές χώρες, να πάω στην εκκλησία το πρωί στις 6:30 και να είναι γεμάτη η εκκλησία, γεμάτη από όρθιο κόσμο που ετοιμάζουν το ναό για να έρθουν μετά οι ιερείς να λειτουργήσουν σε γεμάτο ναό. Και όταν στη Ρουμανία κυρίως γίνεται αυτό, γίνεται η απόλυση, λένε το διευχόν,
Δεν φεύγει κανένας και φυσικά δεν ανοίγει το στόμα του κανένας. Περιμένουν να κάνουν την κατάλυση οι ιερείς, να αποχωρήσουν οι ιερείς και από πίσω ο κόσμος. Τι ωραίο πράγμα. Είναι πολύ ωραίο να μαθητεύσουμε σε αυτό. Γιατί? Γιατί αυτό δείχνει ότι ο ναός είναι ο οίκος του Θεού. Δεν είναι για να κουβεντιάσουμε. Μόλις πει το διευχόν ο ιερέας να πούμε «Α, τι γίνεσαι, πώς πάνε τα παιδιά, τα σχολεία, τα μαθήματα». Αυτά είναι για εκτός. Μέσα στο ναό κάθε τι ονομάζεται Άγιο. Η Αγία Λαβίδα δεν είναι κουτάλι. Είναι λαβίδα που μπαίνει μπροστά η λέξη Αγία. Το μανδύλιο, Άγιο μανδύλιο, ιερές εικόνες. Αυτές οι λέξεις μπαίνουν για να δείξουν ακριβώς ότι είναι ζώσα η χάρις και στα υλικά αντικείμενα και στις ιερές ακολουθίες μας, σε αυτά που λέμε και στην αναστροφή μας. Η αίσθηση της ιερότητος, της παρουσίας του Θεού, της ενεργού χάριτος μας είναι απόλυτα αναγκαία και συγχωρέστε με αν το λέω. Δεν το λέω σαν συμβουλή, το λέω σαν μια προτροπή που αφορά όλους μας και φυσικά δεν εξαιρεί και εμένα προσωπικά, γιατί και εγώ ασεβώ δυστυχώς, αλλά όλοι μαζί καλούμαστε να κινηθούμε όχι μόνο να θαυμάζουμε σαν περίεργα όντα τους Αγίους, αλλά να παίρνουμε από τη χάρη τους για να μπορούμε και εμείς να εξαγιαζόμαστε, να φτάνουμε όλο και περισσότερο κοντά στο Χριστό, επί την τελειότητα να φερόμεθα και να αξιωθούμε μαζί τους, να ζούμε στη Βασιλεία του Θεού, του μόνου Αγίου και Τρισαγίου Θεού. Αμήν.